Με τόσες εξελίξεις, Χρήστο, που υπάρχουν στην πολιτική επικαιρότητα, νομίζω ότι πρέπει να τις συζητήσουμε με κάποιον. Και αυτός είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Πέτρος Κριτσόνης, ο περιφερειακός συντονιστής Δυτικής Ελλάδος για το ποτάμι. Κύριε Κριτσόνη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Στρατουλάκη, κύριε Βαράκη. Λοιπόν, κύριε Κριτσόνη, διαβάζουμε πολλά τις τελευταίες ημέρες, ακούμε πολλά, υπάρχουν βγει τα κομπιτεράκια για το αν και κατά πόσον θα βγει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή. Θέλω την άποψη του ποταμιού για το συγκεκριμένο θέμα και την δικιά σας, καθώς έχουμε δει και τον κύριο Θεοδωράκη αμέσως μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης να εξαπολύει σφοδρή επίθεση και προς την συγκυβέρνηση Πασό και Νέα Δημοκρατία, αλλά και προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κοιτάξτε, όπως ξέρετε το ποτάμι άνοιξε πρώτο και πολύ νωρίς την υπόθεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και το έκανε γιατί έχοντας υπόψη την προϊστορία ήθελε να δώσει μια άλλη βαρύτητα αυτή τη στιγμή στην εκλογή του Προέδρου. Πρότεινε να αποφύγουμε πάλι να βγάλουμε μια πολιτική εφεδρεία από τα σεντάρια μας, ναι. Να επιλέξουμε έναν άνθρωπο κοινής αποδοχής, έναν Έλληνα κοσμοπολίτη, δημιουργό που θα είχε την αποδοχή όλης της Ελλάδας, θα εκπροσωπούσε όλη την Ελλάδα και στο πρόσωπό του θα ενωνόταν όλοι οι Έλληνες. Αυτό εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι για άλλη μια φορά πηγαίνουμε στα τετριμένα. Δηλαδή θεωρείτε ότι ο κύριος Δήμας είναι μια κομματική καθαρά επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν ενώνει τους Έλληνες. Είναι μια πολιτική εφεδρεία. Δεν αλλάξαμε από το πλάνο μας. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί τελικά δεν μπορούμε να βρούμε ένα πρόσωπο το οποίο δεν προέρχεται από τα πολιτικά συρτάρια. Έτσι, υπάρχουν άξιοι άνθρωποι και άξιοι Έλληνες, οποίοι στο πρόσωπό τους θα μπορούσαν όλοι να δουν κάτι το διαφορετικό. Αλλά τελικά πάλι στη βάση των μικροκομματικών υπολογισμών επιλέξαμε ένα πρόσωπο το οποίο είναι μία από τα ίδια. Έτσι. Γι' αυτό και είδατε ότι υπήρξε αυτή η αντίδραση και από τον Σταύρο Θεοδωράκη, η οποία έχει να κάνει και ότι στο ότι ούτε η αντιπολίτευση έδειξε την αγκαία συνένεση και διάθεση συνεννόησης πάνω σε αυτό το θέμα. Και για άλλη μία φορά οι δύο κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση τράβηξαν τα άκρα, κάθισε ο καθένα στη γωνία του, κοιτώντας μόνο το πολιτικό του όφελος. Από εκεί και πέρα, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα άλλο πολύ διαφορετικό πλαίσιο. Αυτό πήγα να σας πω, ότι πέρα από την εκλογή του Προέδρου, αυτό το οποίο λέει και ο κόσμος και εδώ στο Σκαϊπάτας, αλλά και γενικότερα από το να ακούμε σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, είναι ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά μας προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Η χώρα λοιπόν, με βάση τη λογική πάντα μιλάω, πάμε σε εκλογές. Η επόμενη μέρα ποια θα είναι για τη χώρα και τι είναι αυτό το οποίο θα κάνει το ποτάμι τους, ώστε να ανακουφιστεί πλέον ο Έλληνας πολίτης, καθώς από ό,τι φαίνεται τις δημοσκοπήσεις θα είστε μέσα στο νέο κοινοβούλιο. Ναι. Καταρχήν να δούμε και να αξιολογήσουμε τις εξελίξεις. Έτσι, δεν ξέρω τελικά αν θα πάμε ή δεν θα πάμε σε εκλογές. Εμείς έχουμε υποστηρίξει εξ αρχής ότι θέλουμε να η παρούσα Βουλή να βγάλει πρόεδρο. Παράλληλα όμως θα θέλαμε, επειδή ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση παραπέει τον τελευταίο καιρό, να έχουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία εκλογών. Ναι. Που θα έχει δώσει τη δυνατότητα να γίνουν και κάποιες αναγκαίες θεσμικές αλλαγές. Για τις οποίες αλλαγές αυτές, όπως η συνταγματική αναθεώρηση ή ο εκλογικός νόμος, και η αντιπολίτευση όλα τα προηγούμενα χρόνια συνενούσε και φώναζε, αλλά φαίνεται τώρα που πλησιάζει η ώρα της εξουσίας, κάπου πάνε εύκολα. Τώρα, αν προκύψουν εκλογές, το ποτάμι οργανώνεται αυτή την Κυριακή. Ένας μεγάλος αριθμός τελεχών θα βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα σε μια κοινή εκδήλωση σε πάρα πολλές πόλεις. Ο ίδιος ο Σταύρος θα βρίσκεται στο Ρέθυμνο. Μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές θα γίνουν και η αξιολόγηση, οι τελικές αξιολογήσεις όπου δεν έχουν κλείσει για τους υποψηφίους. Ναι. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι για όποια πολιτική εξέλιξη και να έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θα μιλήσουμε και τις επόμενες ημέρες, να δούμε και την Κυριακή την εκδήλωση που θα κάνετε και εδώ στην Αχαΐα, αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Και σίγουρα θα έχουμε τον χρόνο, δυστυχώς, μέσα στις γιορτές να ασχολούμαστε με πολιτικά ζητήματα και να μην ηρεμήσει ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεση σας όλοι. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Sky 89,4.